Μειώνονται, όχι, μία γυμναστική, ναι, μία θρησκευτικά, μία ευέλικτη ζώνη και μία... Αγγλικά. Αγγλικά, ναι. Γίνονται τρεις ώρες, αυτό θέλω να πω. Τώρα είπατε τη λέξη θρησκευτικά και πρέπει να την κάνω την ερώτηση, βέβαια, γιατί έχει σηκωθεί πολύ σκόνη γύρω από το θέμα αυτό. Σκόνη, όχι πραγματική συζήτηση. Τι γίνεται εκεί τώρα, πάμε σε κατάργηση των θρησκευτικών? Καθόλου. Σε αναβάθμιση πηγαίνουμε. Και υπάρχει πρόγραμμα του ΕΠ, το οποίο συζητάει. Γιατί έχει τότε, γιατί αντιδρά η Εκκλησία? Πρώτον, δεν αντιδρά όλη η Εκκλησία. Αντιδρούν συγκεκριμένοι παράγοντες. Και δεν θα ήθελα να προκαταλάβω τη θέση του Αρχιεπισκόπου. Θα την ακούσουμε ποια είναι. Έχουν στείλει μια επιτροπή, η ιεραρχία έχει βγάλει μια επιτροπή που έχει έρθει στο ΕΕΠ και συζητεί. Δεν θα ήθελα να προβώ σε σχόλια, αλλά θέλω να το ξαναπώ. Το σχολείο στη χώρα μας είναι κοσμικό. Βεβαίως οι θρησκευτικά θα υπάρχουν. Είναι το μοναδικό μάθημα το οποίο διδάσκεται σε όλες τις τάξεις από την τρίτη δημοτικού έως την τρίτη λυκείου και είναι δευτερεύον μάθημα. Το μοναδικό δευτερεύον μάθημα που διδάσκεται σε όλες τις βαθμίδες και δεν πρόκειται να το αφήσουμε το μάθημα αυτό σε ανθρώπους σαν τον Αμβρόσιο, να είναι σαφές. Δηλαδή σε τζιχαντιστές, σε ορθόδοξους τζιχαντιστές. Το μάθημα αυτό είναι ευθύνη της πολιτείας να είναι μάθημα ορθόδοξο, καμία αντίρρηση, πολιτισμική πλευρά της ορθοδοξίας να υπάρχει, όπως επίσης και ενημέρωση και πληροφόρηση και γνώσεις όλων των φαινομένων της θρησκείας. Ναι, εδώ έχει δημιουργηθεί αίσθηση όμως ότι στα πλαίσια της μιας χαλαρής σχέσης που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ με τη θρησκεία, ότι προσπαθείτε να το υποβαθμίσετε το μάθημα, να το μετατρέψετε σε θρησκειολογία. Καλά, και να πάψει να δίνει το μάθημα αυτό τον τόνο της ορθόδοξης παράδοσης που έχει το ελληνικό σχολείο. Το ελληνικό σχολείο δεν έχει τόνο ορθόδοξης παράδοσης. Έχει, πώς δεν ένα έχει. Έπτω, πώς δεν έχει. Έχει τόνο δημοκρατικού κοσμικού σχολείου. Μπορούν να συμβιβάζονται αυτό. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει βεβαίως και το στοιχείο της ορθοδοξίας. Καμία αντίρρηση. Μπορούν να συμβιβάζονται αυτά. Ναι, δεν είναι υποχρεωτικό να είναι. Να συμβιβάζονται, αλλά όχι όμως να μετατραπούν τα σχολεία μας σε σχολεία κατηχητικά. Το μάθημα το θρησκευτικό δεν μπορεί να είναι ομολογιακό μάθημα. Θα είναι μάθημα γνώσης. Γνώσης της ορθοδοξίας, του πολιτισμού που συνάπτεται με την ορθοδοξία, καθώς επίσης και των άλλων θρησκειών.